Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα πολύ ενδιαφέρον οδηγητικό θεωρητικό vlog. Και το λέω το πολύ ενδιαφέρον εννοώντας, το όχι ότι τις άλλες φορές δεν εννοώ όταν το λέω, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς ίσως βρούμε τον εαυτό μας σε αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα. Αφορμή για αυτό το βίντεο, ένα σχόλιο κάτω από ένα άλλο βίντεο. Ας αδράξω την ευκαιρία να σας θυμίσω, εάν σας αρέσουν τα βίντεο, να πατάτε like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε ήδη κάνει εγγραφή, να πατάτε και το καμπανάκι να σας έρχονται ειδοποιήσεις, και επίσης να πω ότι αν θέλετε να γράψετε ένα τέτοιο σχόλιο όπως αυτό που έγραψε η φίλη, το οποίο να έχω το χρόνο να το δω, να το φωτογραφίσω και να το αρχιοθετήσω ώστε να το κάνω στο μέλλον βίντεο, να γράφετε αυτά τα σχόλια κάτω από βίντεο και όχι από live. Τα σχόλια στο live δεν μπορώ να τα δω μετά με την ίδια ευκολία όπως βλέπω τα σχόλια κάτω από τα κανονικά βίντεο. Λοιπόν, το ερώτημα της φίλης είναι το εξής. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις ή τι συμβαίνει με εμάς που δεν μπορούμε να κρατήσουμε κακία για κάτι κακό που μας κάνουν, δεν θυμώνουμε και δεν το θυμόμαστε. Επιλεκτική μνήμη απέναντι σε κακοποιητικές πράξεις ή λέξεις. Με απλά λόγια. Κάποιος μας φέρεται άσχημα, κάποιος μας προσβάλλει, κάποιος μας αδικεί και βρίσκουμε τον εαυτό μας να μην θυμώνουμε, δηλαδή δεν αντιδρούμε με τη φυσιολογική αντίδραση του θυμού. Ο θυμός είναι ένα πρωτογενές συναίσθημα το οποίο έχει κάποιο λόγο που είναι εκεί πέρα που είναι, έχει κάποιο λόγο που νιώθουμε θυμό. Και ο λόγος για τον οποίο νιώθουμε θυμό είναι για να προστατευτούμε. Είναι ένα συναίσθημα προστατευτικό ο θυμός και είμαστε έτσι προγραμματισμένοι οι άνθρωποι, ούτως ώστε αν μας συμβεί κάτι κακό, αν κάποιος μας βλάψει, να θυμώσουμε μαζί του. Και ο θυμός αυτός θα μας καθοδηγήσει ούτως ώστε να αμυνθούμε απέναντι στον άνθρωπο που μας βλάπτει και να προστατευτούμε από την οποιαδήποτε βλάβη προσπαθεί να μας κάνει. Είναι ένα αντανακλαστικό ο θυμός, ένα υγιές αντανακλαστικό το οποίο βοηθάει στη διατήρηση της ψυχικής μας υγείας, ισορροπίας και αγκαιρεότητας. Δεν είναι κακό συναίσθημα ο θυμός, είναι ένα πολύ παρεξηγημένο συναίσθημα ο θυμός και ακριβώς αυτή η παρεξήγηση του συναισθήματος του θυμού είναι που έχει καταντήσει αρκετούς από εμάς να μην προστατεύουμε επαρκώς τον εαυτό μας, να νιώθουμε άσχημα εάν προστατεύουμε τον εαυτό μας με το θυμό. Για το θυμό, όπως και για άλλα πρωτογενή συναισθήματα, έχουμε κάνει σεμινάρια μαζί με τη Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου το 2020, το 2021 για το πώς διαχειριζόμαστε τα συναισθήματά μας και υπάρχει και το σεμινάριο, έχουμε κάνει το σεμινάριο για το πώς διαχειριζόμαστε το θυμό και οι περισσότεροι από εσάς το έχετε παρακολουθήσει, γιατί πολλοί κόσμοι είχε παρακολουθήσει εκείνο το σεμινάριο. Λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο μεγαλώνουμε, η διαπαιδαγώγησή μας από τους γονείς μας, από την εκπαίδευση, από την pop κουλτούρα, θεωρεί το θυμό κάτι το βλαβερό, ειδικά στις γυναίκες. Χωρίς να σημαίνει ότι και οι άνδρες δεν στοχοποιούνται πολλές φορές όταν θυμώνουν. Λοιπόν, εδώ να ξεκαθαρίσω ότι είναι άλλο πράγμα το νιώθω θυμό και άλλο πράγμα το πώς εκφράζω το θυμό που νιώθω. Η έκφραση του θυμού πολλές φορές μπορεί να είναι κακοποιητική προς τους άλλους. Δηλαδή, αν εγώ θυμώσω και αρχίσω να εξυβρίζω τους άλλους, ναι, με την εξύβριση που κάνω, κακοποιώ τους άλλους. Αν εγώ θυμώνω και παίρνω μία καραμπίνα και βαράω τους άλλους, ναι, είναι κακοποιητική έκφραση αυτού του θυμού, να μην πω και σίγουρα και εγκληματική. Εάν θυμώνω και βαράω, τότε ναι, είμαι κακοποιητικός. Εάν όμως θυμώνω και αυτό το συναίσθημα του θυμού που νιώθω το χρησιμοποιώ για να αμυνθώ απέναντι στην οποιαδήποτε προσβολή, είτε σωματική προσβολή, είτε ψυχική, είτε συναισθηματική προσβολή, και να προστατευτώ από μελλοντικές τέτοιες προσβολές, τότε είναι καλοδεχούμενο το συναίσθημα του θυμού. Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο να θυμώνουμε όταν οι άλλοι δεν μας φέρονται καλά,
Είναι απαραίτητο να ενοχλούμαστε όταν μας προσβάλλουν, να ενοχλούμαστε όταν μας αδικούν, να ενοχλούμαστε όταν μας κοροϊδεύουν. Είναι απαραίτητο για να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Όμως, νοοτροπίες και κοινωνικά στερεότυπα και αντιλήψεις του τύπου «τα καλά κορίτσια δεν θυμώνουν», «πρέπει να σέβεσαι τους μεγαλύτερους πάση θυσία», «τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου», δηλαδή μπορεί να σε κακοποιεί ο πατέρας σου, εσύ πρέπει να τον τιμήσεις, δεν θυμώνεις μαζί του, πρέπει να τον τιμάς. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται ο άνδρας, η γυναίκα, τα παιδιά στην pop κουλτούρα. Η pop κουλτούρα, είπαμε, είναι οι διαφημίσεις, είναι τα περιοδικά, είναι οι διάφορες, τώρα πλέον είναι διαδικτυακά τα περιοδικά, είναι οι διάφορες αναρτήσεις, το τι βλέπουμε στα social media, το τι βλέπουμε στον κινηματογράφο, τι βλέπουμε στο YouTube, τι βλέπουμε στην τηλεόραση, όλα αυτά. Η δημοφιλής λογοτεχνία, το popular literature, δηλαδή αυτά που διαβάζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, με τον τρόπο τους επηρεάζουν και διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο θεωρούμε πως είναι καλό να συμπεριφερόμαστε, είτε είμαστε άντρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε παιδιά, είτε έχουμε οποιαδήποτε άλλο προσδιορισμό για τον εαυτό μας. Μας μαθαίνει η pop κουλτούρα ότι δεν είναι καλό να ανεβάζεις τον τόνο της φωνής σου, δεν είναι καλό να θυμώνεις, πρέπει να είσαι ένας ήρεμος άνθρωπος, πρέπει να μην κάνεις ρεζιλίκια, είναι ντροπή να αντιμιλήσεις σε κάποιον που είναι μεγαλύτερό σου, να αντιμιλήσω σημαίνει να μου πει μια προσβολή και εγώ να το απαντήσω πίσω, να το βάλω στη θέση του. Λοιπόν, γιατί δεν θυμώνουμε αρκετοί από εμάς? Δεν θυμώνουμε γιατί μας έχουν μάθει δυστυχώς αυτόν τον αφύσικο τρόπο αντίδρασης, που είναι να καταπίνουμε αμάσιτο οτιδήποτε μας λένε ή μας κάνουν οι άλλοι, και να θεωρούμε ντροπή, να θεωρούμε κακό να θυμώσουμε. Έχει δαιμονοποιηθεί ο θυμός. Ξαναλέω, άλλο πράγμα ο θυμός ως συναίσθημα και άλλο πράγμα η έκφραση του θυμού. Όντως, στην έκφραση του θυμού, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υγιή σχέση με τον εαυτό τους, δεν έχουν υγιείς προσωπικότητες, μπορεί να εκφράσουν το θυμό τους με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι κακοποιητικός προς τους άλλους και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτό που λέω ότι πρέπει να γίνεται. Αλλά το να νιώσεις το θυμό σου και να νιώσεις ότι τώρα θύμωσα, με είπες χαζή, θύμωσα που με είπες χαζή, με είπες παχιά, θύμωσα που με είπες παχιά, μου πήρες τη σειρά μου ενώ περιμέναμε, ξέρω εγώ, να εξυπηρετηθούμε στο φαρμακείο ή στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε, θυμώνω, θυμώνω μαζί σου, με ενοχλεί αυτό που κάνεις. Πώς θα το διαχειριστώ είναι άλλη υπόθεση. Οι άνθρωποι οι οποίοι αποδέχονται το θυμό τους και τον αγκαλιάζουν σαν ένα φυσιολογικό συναίσθημα, ένα φυσιολογικό προστατευτικό συναίσθημα, αυτοί οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ηρεμία θα αντιδράσουν άμεσα όταν συμβαίνει κάτι που τους θυμώνει. Με διαβεβαιωτικότητα, assertiveness είναι η λέξη στα αγγλικά, με διαβεβαιωτικότητα θα γυρίσουν και θα βάλουν τον άλλον στη θέση του με δύο προτάσεις. Κυρία μου, αυτό που κάνατε είναι λάθος. Ήταν η δική μου η σειρά. Χωρίς να υψώσουν τον τόνο της φωνής τους, χωρίς να θυμώσουν, χωρίς να νιώσουν έντονη την ανάγκη να εκτονωθούν καθιονδήποτε τρόπο, θα πούν την αλήθεια τους στον άλλον. Θα πούν, με ενοχλεί αυτό που κάνατε, σας είδα ότι μου πήρατε τη σειρά μου. Σας έχω δει. Μπορεί να αποφασίσει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει θυμώσει ότι δεν είναι τόσο σημαντικό πράγμα να πάρει τη σειρά του ο άλλος, αλλά να θέλει να του το πει ότι ναι, σε είδα τι έκανες. Σε είδα τι έκανες. Μπορεί ο άλλος που έχει πάρει τη σειρά, εάν νιώθει κάποια ανσυναίσθηση, να πει όλοι πάμε, συγγνώμη, αφηρημένα το έκανα, και να πάει πίσω στη θέση του. Μπορεί να αγνοήσει, μπορεί να συμπεριφερθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό θα δείξει το δικό του χαρακτήρα και τη δική του προσωπικότητα. Εμείς όμως οφείλουμε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και να δηλώνουμε την αντίθεση μας με οτιδήποτε βλαπτικό γίνεται προς εμάς και οτιδήποτε
Οποιαδήποτε αδικία δεχόμαστε. Να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε τώρα έχω θυμώσει επειδή έκανες αυτό το οποίο με αδικεί, το οποίο με προσβάλλει, το οποίο με θίγει. Θίγει την αξιοπρέπειά μου, θίγει την οντότητά μου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δικαιούμαστε να θυμώνουμε. Δικαιούμαστε. Είναι ένα δικαίωμα μας και είναι μια φυσιολογική αντίδραση ενός ανθρώπου που αγαπάει τον εαυτό του, ενός ανθρώπου που έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. Όταν με ρώτησε η φίλη τι σημαίνει όταν δεν θυμώνουμε με αυτά που μας κάνουν και ξεχνάμε μετά ότι μας έχουν αδικήσει, της απάντησα μονολεκτικά, αυτό σημαίνει ιδιαίτερα χαμηλή αυτοεκτίμηση, θα το κάνουμε βίντεο. Οι άνθρωποι με χαμηλή αυτοεκτίμηση, οι άνθρωποι που δεν έχουμε καλή εικόνα για τον εαυτό μας, μια καλή γενικότερη εικόνα για τον εαυτό μας, οι άνθρωποι που δεν αγαπάμε τον εαυτό μας αρκετά, είναι πολύ πιθανόν να μην θυμώνουμε όταν καταπατούνται τα ανθρώπινα μας δικαιώματα και επιπλέον να ξεχνάμε ποιος μας έχει αδικήσει, να ξεχνάμε ποιος μας έχει βλάψει και να μην προστατεύουμε τον εαυτό μας στο μέλλον. Όπως είπα προηγουμένως, αυτό το παράδειγμα που δεν ξέρω αν ήταν και τόσο τυχερό ή ατυχές παράδειγμα, δεν ξέρω αν ήταν και τόσο πετυχημένο παράδειγμα, το να μας πάρει κάποιος στην ουρά μας, τη σειρά μας όταν περιμένουμε στην ουρά στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρκετ. Όπως είπα και σε εκείνο το παράδειγμα, την ώρα που συμβαίνει κάτι, είναι σημαντικό να το αφήσουμε τον εαυτό μας να νιώσει το θυμό, που ο θυμός είναι το προστατευτικό συναίσθημα, και να το δηλώσουμε. Μπορεί να μην αλλάξει κάτι εκείνη την ώρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό εμείς να το δηλώσουμε, ούτως ώστε εμείς ήδη να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα με έχει αδικήσει, αυτός ο άνθρωπος τώρα με έχει βλάψει, αυτή η κατάσταση μου κάνει ζημιά. Αυτή η συνειδητοποίηση και αυτή η δήλωση ακριβώς θα μας βοηθήσει στο μέλλον να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τυχόν παρόμοιες συμπεριφορές ενός τέτοιου τύπου. Ή του συγκεκριμένου τύπου ανθρώπου, ή του συγκεκριμένου ανθρώπου, ή ενός άλλου που να είναι παρόμοιος. Χρειάζεται να θυμόμαστε ότι όταν μας παίρνουν για παράδειγμα τη σειρά μας, αυτό είναι κάτι που μας στεναχωρεί. Είναι κάτι που μας θυμώνει, είναι κάτι που μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Χρειάζεται να το θυμάμαι, ούτως ώστε στο μέλλον να φροντίσω να μην συμβεί ξανά κάτι παρόμοιο. Αν το πάρουμε αυτό το παράδειγμα μέσα σε μια σχέση, αν ο σύντροφός μου κάνει κάτι το οποίο με βλάπτει, θυμώνω με τον σύντροφό μου, δηλώνω το θυμό μου, καταγράφω αυτό που έχει συμβεί, το καταγράφω στη μνήμη μου, το θυμάμαι και στο μέλλον φροντίζω ώστε να μην επαναληφθεί ξανά. Πώς μπορεί να μην επαναληφθεί ξανά? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Μπορεί να δώσω στον σύντροφό μου να καταλάβει ότι δεν δέχομαι με τίποτα μια τέτοια συμπεριφορά και επειδή ο σύντροφός μου δεν θέλει με τίποτα να χαλάσει σχέση μας, να συμμορφωθεί και να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και να πάψει πλέον να λειτουργεί κακοποιητικά και σε έναν πολύ ιδανικό κόσμο να πάει να κάνει και ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να μην λειτουργήσει ξανά κακοποιητικά. Μπορεί όταν θυμώσω, όταν με αδικήσει ή με κακοποιήσει ο σύντροφός μου και προσπαθήσω να του εξηγήσω τη θέση μου και για ποιο λόγο θύμωσα και για ποιο λόγο θεωρώ ότι δεν πρέπει να συμπεριφέρεται με παρόμοιο τρόπο στο μέλλον, να μου δείξει με την αντίδραση του και με την επιχειρηματολογία του, την έλλειψη επιχειρηματολογίας του, με την αδιαφορία του, με το ενδιαφέρον του, να μου δείξει τέλος πάντων που βρίσκεται και μπορεί να μου δείξει και να μου αποδείξει ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ανάξιος σχέσεως, δεν είναι άξιος για να έχει μια υγιή και λειτουργική σχέση και επειδή ακριβώς θα θυμάμαι τις φορές που με έχει θυμώσει και θα θυμάμαι τις φορές που με έχει βλάψει, θα τερματίσω αυτή τη σχέση ούτως ώστε να σιγουρέψω ότι δεν θα κακοποιηθώ ξανά στο μέλλον.
Εάν όμως ξεχνάω τα κακά που μου έχει κάνει ο άλλος στο μέλλον και μόλις μου φερθεί λίγο καλά και μόλις μου κάνει ξανά hoovering, το hoovering είναι αυτό που κάνουν οι νάρκισσοι, προσπαθούν να μας τραβήξουν πίσω, που κάνουν και λίγο love bombing και λίγο βομβαρδισμό αγάπης όταν κάνουν το ρούφιγμα προς τα πίσω. Αν εγώ έχω χαμηλή αυτοεκτίμηση και ξεχνάω τα κακά που μου έχει κάνει ο άλλος, θα ξαναπέσω bloom στην παγίδα και ξανά από την αρχή. Η έλλειψη μνήμης, η αμνησία για τα κακά που μας έχουν κάνει οι άλλοι, μας φτάνει στο σημείο να παραμένουμε σε σχέσεις κακοποιητικές, είτε αυτές είναι σχέσεις φιλικές, είτε είναι σχέσεις ερωτικές, είτε είναι σχέσεις επαγγελματικές. Χρειάζεται να μην έχουμε επιλεκτική μνήμη, να θυμόμαστε δηλαδή μόνο τα καλά από έναν άνθρωπο, χρειάζεται να έχουμε πλήρη μνήμη και αντικειμενική μνήμη και να θυμόμαστε όλες τις εκφάνσεις της σχέσης και να θυμόμαστε όσες φορές έχουν συμβεί πράγματα τα οποία μας έκαναν να θυμώσουμε και μας έχουν κάνει να λυπηθούμε. Φτιάχνουμε μία σχέση, μία ερωτική σχέση, μία φιλική σχέση προκειμένου να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Δεν κάνουμε μία σχέση προκειμένου να κάνουμε τη ζωή μας χειρότερη. Και όταν ένας άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι η ποιότητα της ζωής του χειροτερεύει με μία σχέση, είτε είναι φιλική είτε είναι ερωτική αυτή η σχέση, τότε ένας άνθρωπος που έχει υψηλή αυτοεκτίμηση, ένας άνθρωπος που αγαπάει τον εαυτό του, μπαίνει σε μία διαδικασία να εξοραίσει τη ζωή του. Και στη διαδικασία εξυγειασμού και εξυγειασμού της ζωής του και αυτό που είπα, να εξοραίσει τη ζωή του, τώρα δεν βρίσκω το ρήμα, δεν βρίσκω το ουσιαστικό. Εξοραϊσμού και εξοραϊσμού της ζωής του, μπορεί να χρειαστεί να αποφασίσει να τερματίσει μια σχέση. Και όπως έχουμε συζητήσει πολύ εκτενώς τον τελευταίο καιρό στο κανάλι μας, μπορεί να χρειαστεί να τερματίσει και μια σχέση η οποία δεν είναι μια σχέση που έχει επιλέξει. Μπορεί να πρέπει να πάει no contact, να κόψει κάθε επαφή με ένα συγγενικό πρόσωπο το οποίο είναι τοξικό και το οποίο κάνει πολλές φορές συνεχόμενα πράξεις οι οποίες βλάπτουν το πρόσωπο το οποίο χρειάζεται να αναθεωρήσει τη σχέση και επειδή ακριβώς έχει πλήρη μνήμη και αντικειμενική μνήμη, θυμάται ότι τόσες πολλές φορές έχει κάνει ξανά και ξανά τα ίδια λάθη αυτό το πρόσωπο. Έχω θυμώσει, έχω εκφράσει το θυμό μου κόσμια, έχω εκφράσει το θυμό μου έντονα και έχω ξεφύγει κάποιες φορές γιατί ακριβώς κάποιες άλλες είχα αποθήσει το θυμό μου, τον είχα σπρώξει προς τα κάτω ώστε να μην εκφραστεί και παρόλα αυτά όσες προσπάθειες και αν έχω κάνει, όσο και αν έχω εκφράσει το θυμό μου προς εκείνο το πρόσωπο, δεν εννοεί να καταλάβει και δεν εννοεί να σταματήσει να με κακοποιεί ψυχικά ή και ψυχικά και σωματικά. Οπότε προστατεύω τον εαυτό μου, προβαίνω στην απόλυτη πράξη προστασίας ώστε να διακόψω κάθε επαφή. Εδώ θέλω να πω ότι χρειάζεται να αγαπάμε τον εαυτό μας τόσο ώστε να μην ξεχνάμε και οι άνθρωποι μας έχουν βλάψει και να θυμόμαστε να προστατεύουμε τον εαυτό μας και από αυτούς τους ανθρώπους που μας έχουν βλάψει στο παρελθόν, αλλά και από ανθρώπους που με παρόμοιο τρόπο θα προσπαθήσουν να μας βλάψουν στο μέλλον. Ένας άνθρωπος με υγιή αυτοεκτίμηση, ένας άνθρωπος με υψηλή αυτοεκτίμηση έχει και πλήρη μνήμη. Εάν βρίσκεται τον εαυτό σας να μην θυμώνει με κακοποιητικές συμπεριφορές και αν βρίσκεται τον εαυτό σας να μην θυμάται πότε έχει αδικηθεί, τότε ανησυχήστε, μήπως τυχόν και έχετε χαμηλή αυτοεκτίμηση και η γνώμη μου είναι οπωσδήποτε να απευθυνθείτε σε ένα ψυχολόγο για να κάνετε ψυχοθεραπεία, γιατί διαμέσου της ψυχοθεραπείας, μέσα από την ψυχοθεραπεία ανεβαίνει η αυτοεκτίμηση μας, η σχέση μας με τον εαυτό μας βελτιώνεται και εξοραίζουμε και εξηγαίνουμε και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Με όλη μου την αγάπη. Φιλιά!